Λόγω τη ιδιότητά μου, όχι τη παικτική αλλά τη ακαδημαϊκή, ω μουσικό ψυχολόγο και νευροεπιστήμονα, ήθελα να σα μιλήσω για το πώ τα παιδιά αντιλαμβάνονται, πώ τα βρέφη αντιλαμβάνονται ουσιαστικά τη μουσική και του ήχου στη ζωή του, από την πρώτη στιγμή. Ε, φαντάζομαι οι περισσότεροι έχουν παιδιά από εδώ μέσα. Αν δεν έχουν, θα αποκτήσουν, εννοείται. Και αν και στην Ελλάδα λίγο τώρα, από ό,τι ακούω τελευταία, το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, να σας κάνω τέσσερις ερωτήσεις, ρητορικέ εννοείται, μετά όταν θα με βρείτε στα παρασκήνια αργότερα, πείτε μου αν τις απάντησα σωστά κιόλα. Κατά πόσο έχετε σκεφτεί τα παιδιά, τα βρέφη, πάντα μιλάμε για 0 μέχρι 4, γιατί από εκεί ξεκινάει ένα κενό στην πληροφορία σχετικά με τον ήχο και το πώ τον αντιλαμβανόμαστε. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν του ήχου τόσο πολύ στη ζωή τους όταν ξεκινάνε, από τη στιγμή που θα γεννηθούν μέχρι που να μιλήσουν. Πώς χρησιμοποιούν τους ήχους, γιατί τους χρησιμοποιούν. Έχετε σκεφτεί τι είναι το πιο ενεχλητικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένα παιδί, σε σχέση εννοείται με τους ήχους πάντα, και το πιο όμορφο, δίνει το κλάμα και το γέλιο. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί θυμόμαστε έναν ανούρισμα όπως αυτό που έπαιξα ή παραπλήσιο, αυτό το έχω προσωπικό βίωμα, τον ανούρισμα, Γι' αυτό και ήθελα έτσι να το συνδέσω κάπως. Λέω μουσικό σήμερα, δεν θα παίξω και κάτι. Λοιπόν, ή γιατί θυμόμαστε, για παράδειγμα, ένα τραγούδι που τραγουδούσε η μητέρα μας, ενώ δεν θυμόμαστε, για παράδειγμα, το όνομα της babysitter που είχαμε κάποτε, σε αυτές τις μικρές ηλικίε. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί η μητέρα είναι αυτή που αναγνωρίζεται πρώτη από το παιδί και όχι ο πατέρας. Λοιπόν, κάποια δεδομένα, θα σας πω, αυτό φυσικά εννοείται δεν είναι για να σταματήσετε να μιλάτε. Έχει να κάνει με τα δεδομένα τη νευροεπιστήμη και τη βιολογία που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια. Ένα παιδί ξεκινά να αντιλαμβάνεται του ήχου μέσα στη ζωή του ήδη πριν ακόμα γεννηθεί, από, από τον τρίτο ή τέταρτο μήνα. Αρχίζει και σμιλεύει βιολογικά και ψυχολογικά το είναι του μέσα από τους ήχους. Φυσικά δεν ακούει το τι γίνεται προς τα έξω, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι βιολογικοί που δεν αφήνουν αυτή την επικοινωνία μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού κόσμου, όπως φανταζόμαστε, αν υπάρχει μόνο ένα 5% ουσιαστικά της αντίληψης με τον εξωτερικό κόσμο, όλα γίνεται διαμέσου της μητέρας. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά που τα έχουμε δει πια με αυτά απ αποτελέσματα μέσα από την ευρωεπιστήμη και μέσα από την ψυχολογική προσέγγιση των βρεφών, μας οδηγούν στο να καταλάβουμε ότι κάτι γίνεται με τον ήχο. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί απλά έτσι να μα έδωσε η φύση τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε πρώτα του ήχου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σκεφτείτε ότι ο ήχο έρχεται πριν ακόμα από την ομιλία. Η ομιλία τι είναι, Είναι διαχείριση των ήχων. Άρα, από τη στιγμή που η ίδια η φύση μα έδωσε τη δυνατότητα να οριμάσουμε ηχητικά, σε εισαγωγικά, και όχι οπτικά ή φρητικά, κάτι σημαίνει για μα, κάτι σημαίνει αυτό για τον εγκέφαλο. Εμεί όμω τι κάνουμε στην πράξη μπαίνουμε στη διαδικασία και τα πρώτα χρόνια τη ζωή του παιδιού. Θέλετε να μιλήσουμε συστημικά, ότι δεν υπάρχει εκπαιδευτικό μοντέλο. Θέλετε να μιλήσουμε πρακτικά, ότι δεν χρησιμοποιούμε τη μουσική, δεν χρησιμοποιούμε του ήχου σε αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε για την ανάπτυξη του βρέφου. Μπαίνουμε και καταπιέζουμε όλη αυτή την ανάπτυξη. Ενώ τα πρώτα χρόνια τη ζωή, του πρώτου μήνε, αν, αν, καθίσω και σα κάνω μια ανάλυση για το τι γίνεται τους μήνες ζωής του πρώτου μήνε τη ζωή του βρέφου, το πώ αναπτύσσεται το εγκέφαλο σε σχέση με τον ήχο, θα αντιληφθείτε ότι κάθε μήνα ένα δομικό στοιχείο συν κάθε φορά μπαίνει σε σχέση με τον ήχο. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ο ήχο στη ζωή του παιδιού. Εμεί ωστόσο το καταπιέζουμε. Όχι γιατί φυσικά δεν θέλουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μα, εννοείται ότι μιλάμε. Απλά έρευνε έχουν αποδείξει ότι ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε του ήχου στη ζωή μα, όντα μεγαλύτεροι, όντα ενήλικε, δεν είναι ακριβώ αυτό που χρειάζεται ένα βρέφο. Ένα βρέφο όταν γεννιέται, χρειάζεται πραγματικά μια μεγάλη πληθώρα διαφορετικών ήχων και κοινωνικών ηχητικών αποχρώσεων, όπω λέμε. Κάτι που εμεί δεν μπορούμε να το προσφέρουμε γιατί βιολογικά πια το έχουμε χάσει. Να σα πω ένα παράδειγμα, τι εννοώ με τι ε, ηχητικέ κοινωνικέ ε, ε, προεκτάσει ε, μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο. Την διαφήμιση την έχετε δει αυτή με το τυρί που πηγαίνει ο σερβιτόρο και προσπαθεί να πείσει τον, ε, τον πελάτη που λέει τσέντα, και μετά λέει ο άλλο τσέντα. Και δεν μπορούν να το πούνε και μπερδεύονται. Λοιπόν, αυτό ακριβώ, αυτή τη διαφοροποίηση, έτσι σαν πρακτικό παράδειγμα, μπορούν τα μωρά να την αντιληφθούν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Και αν μπορούσαν να μιλήσουν, θα την αποτυπώνανε τέλεια. Είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Αυτό είναι η ηχητική κοινωνική απόχρωση. Δεν έχει να κάνει με το ιδίωμα αυτό που λέμε. Εμεί το έχουμε μεταφράσει ω ιδίωμα. Αλλά για τα παιδιά αυτό αποτυπώνεται ω κοινωνικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και εκεί φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για bilinguals. Όταν δηλαδή ένα παιδί βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, δύο ανθρώπου που μιλάνε δύο διαφορετικέ γνώσει, τα αποτυπώνει βιολογικά αυτό στον εγκέφαλό του. Μέχρι τώρα αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Τώρα αρχίζουμε και τα καταλαβαίνουμε. Το σημαντικό όλο αυτό που συνδέεται με τη μουσική και πώ συνδέεται φυσικά με την όλη διαδικασία εκμάθηση του παιδιού στου πρώτου μήνε. Είναι ότι η μουσική εν τέλει, μπαίνει σε μια διαδικασία που τη χρειάζεται το παιδί. Τι χρειάζεται το μωρό. Έχετε νιώσει ποτέ έτσι εσεί, ω μεγάλοι, από μέσα σα. Λοιπόν, ένα παιδί, ένα βρέφο, νιώθει συνέχεια έτσι, γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν έχει τον τρόπο. Μόνο με το κλάμα, μόνο με το γέλιο. Και πιστέψτε με, ερευνητικά έχει αποδειχτεί ότι εννοείται περισσότερο κλαίνουν τα μωρά, γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν. Αλλά τι κάνουν, χρησιμοποιούν το κλάμα, χρησιμοποιούν το επίπεδο του ήχου. Για να μπορέσουν, αν κλάψει δυνατά ένα μωρό, σημαίνει ότι κάτι τρέχει, κάτι πολύ σοβαρό. Αν κλάψει λίγο πιο παραπονιάρικα, τότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Λέμε είναι παραπονιάρικο, κάτι τρέχει, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτό μένει ω υπόλοιμα αργότερα σε εμά, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φωνή. Ο γλωσσικό κώδικα για μα είναι ίδιο. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φωνή. Όταν θέλουμε να επιβληθούμε σε κάτι, δεν αλλάζουμε τι λέξει. Ε, καμιά φορά τι αλλάζουμε, έτσι. Λέμε κάτι παράξενο. Αλλά αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι να υψώνουμε τη φωνή μα. Κάπω έτσι το φανταζεται και το μόρο. Κάπω έτσι το χρησιμοποιεί μάλλον και το μόρο. Μέσα στην όλη διαδικασία. Έχοντα καταλάβει όλα αυτά μέσα από την νευροεπιστήμη και την ψυχολογία τη ανάπτυξη του παιδιού, εκεί που έχουμε μπει ουσιαστικά και προσπαθούμε να αναπτύξουμε περισσότερη τη γνώση μα, είναι το κατά πόσο όλο αυτό το ηχητικό πλαίσιο, η μουσική, ω οργανωμένη ή μη διαχείριση των ήχων, μπαίνει στη διαδικασία να συνδεθεί και με άλλε λειτουργίε. Ε, λοιπόν, έχουμε δει ότι πολλέ λειτουργίε στον εγκέφαλο συνδέονται με τον ήχο. Η κίνηση, η ψυχολογία μα. Σκεφτείτε ότι η ψυχολογία ω νευροεπιστημονικό δεδομένο δεν είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Σαφώ υπάρχει φιλοσοφική προσέγγιση, υπάρχει όμω και βιολογική. Υπάρχει το λυμπικό σύστημα που διαχειρίζεται τα συναισθήματά μα. Έτσι. Παίζει ρόλο και η γνώση, το γνωστικό πεδίο, παίζει γνώρο το ρόλο το, ρόλο περιβάλλον, εννοείται. Αλλά όλα αυτά περνάνε από ένα βιολογικό σύστημα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη μουσική και με τη διαχείριση των ήχων. Να σα δώσω πρακτικά τρία παραδείγματα. Πρώτο, ήχο και γλώσσα. Τι, είπα, τι είναι η γλώσσα, είπαμε, Διαχείριση των ήχων. Αν ένα παιδί την ώρα που πραγματικά πρέπει να διαχειριστεί του ήχου, του πρώτου μήνε τη ζωή του, μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια πληθώρα πληροφοριών, καταλαβαίνουμε ότι τότε πρέπει να δώσουμε περισσότερα. Τότε είναι που αναπτύσσει τη ομιλία, ακόμα και αν δεν μιλάει, και όσε περισσότερε πληροφορίε έχει το παιδί, το βρέφο, φτάνουμε στο σημείο και μπορούμε τελικά ω άνθρωποι να τι διαχειριστούμε καλύτερα, ξεκινώντα από βρέφο και όταν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε, πηγαίνουμε στο επόμενο επίπεδο λεκτική ομιλία και φτάνουμε στο σημείο να μπορούμε να μιλήσουμε με πολλού διαφορετικού τρόπου. Αυτό ξεκινάει ήδη από τη διαχείριση των ήχων. Αν τα βιολογικά όργανα δεν αναπτυχθούν, δεν καταφέρνουμε σε καμία περίπτωση να διαχειριστούμε σωστά τη γλώσσα. Αν φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε για κίνηση και ήχο. Έχετε δει ποτέ, φαντάζομαι όλοι πάνω κάτω έχουμε δει, ένα παιδί, ένα βρέφο να χτυπάει ένα κουτάλι σε ένα τραπέζι. Τρελαινόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αρχίζουν και όσο πλέ, σταμάτα, σταμάτα, αυτό πιο πολύ βαράει. Ε, λοιπόν, αυτό γιατί το κάνει, το έχετε σκεφτεί ποτέ. Πολύ απλά είναι ο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το σώμα του. Δεν τον ενδιαφέρει ο ήχο αυτό καθεαυτό. Είναι η σύνδεση του εγκεφάλου εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι κινεί το χέρι και όσο πιο δυνατά ακούσει τον ήχο, τόσο πιο πολύ κινεί το χέρι, πιο πολύ δύναμη βάζει. Αυτό φυσικά δεν γίνεται συνειδητά από το παιδί, εννοείται, αλλά γίνεται βιολογικά συνειδητά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία αρχίζουν και μπαίνουν αυτού του είδου οι επιστήμε και οι έρευνε. Ένα τρίτο παράδειγμα με την ψυχολογία. Ξεκινάμε και αναπτύσσουμε ένα ψυχολογικό υπόβαθρο μέσω τη μουσική, μεταξύ των ήχων. Φανταστείτε ένα μωρό να το έχει τέρμα τη φωνή, να ακούει hard rock όλη τη μέρα, στου πρώτου μήνε τη ζωή του. Ακραίο παράδειγμα, ελπίζω να μην το κάνει κανένα. Λοιπόν, α... και να πα να του μιλήσει μετά από τέσσερα χρόνια. Τέλειωσε. Δολοφόνο, Χάνιμπαλ, Λέκτερ, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιστημονικά αποδεδειγμένα αυτά τα πράγματα. Ότι γίνονται, όχι, <laughs> έτσι. <laughs> λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο και καταλαβαίνουμε ότι η μουσική, ο ήχος, παίζει έναν απόλυτο ρόλο βιολογικό σε αυτά που κάνουμε. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί αλλιώς, και αυτό πραγματικά θα σας το πω, ότι τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε και το αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε όσο γίνεται να το αλλάξουμε, η διαχείριση των ήχων έχει να κάνει πραγματικά με το πώ τελικά να αναπτυσσόμαστε βιολογικά και ψυχολογικά. Προβλήματα όπω είναι η δυσλεξία, για παράδειγμα, ή ο ψυχολογικό αυτισμό, Άσπεργκερ, για παράδειγμα, το σύθρωμο Άσπεργκερ, που έχει να κάνει με την κοινωνικοποίηση του ατόμου, ξεκινάνε ήδη από αυτού του μήνε. Δεν, δεν μπορούμε να τα διαγνώσουμε για πολλού διαφορετικού λόγου, αλλά πιστεύουμε ότι όντα ένα περιβάλλον μουσικό το παιδί, και όταν επαναλαμβάνω όταν μιλάω για μουσικό περιβάλλον, μιλάω για τη διαχείριση οργανωμένων ή μη ήχων, όντας μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με πληθώρα πληροφοριών, μπορεί ίσως να αμβλύνει προβλήματα πιθανά για το μέλλον ή μπορεί ακόμα και να τα αποφύγει μερικές φορές. Εξαρτάται το επίπεδο. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπει στη ζωή μας. Ως επιστήμονες, αυτό που έχουμε κάνει είναι να ξεκινάμε και να αναπτύσσουμε καινούργια μοντέλα που ακριβώς αναφέρονται σε αυτό το επίπεδο επικοινωνία και σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευση, το 0 μέχρι 4. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά τι είναι. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, γιατί το παιδί μόνο παιχνίδι καταλαβαίνει, και πάντα μέσα του γονέα, σε συνδυασμό με τον γονέα, το παιδί αρχίζει και εξελίσσεται. Χρησιμοποιούμε μοντέλα, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα δεδομένα που έχουμε για τον ήχο, για τη μουσική, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική και έρχεται και μπλέκεται η ψυχολογία με τη βιολογία σε αυτό το επίπεδο, όλα σε πειραματικό στάδιο, κακό. Η μουσική δεν κάνει σε καμία περίπτωση. Δεν είναι παρεμβατική. Άρα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα με το να παίξουμε με τα παιδιά. Απλά εμεί το μελετάμε αυτό. Και προσπαθούμε να βγάλουμε μοντέλα στα οποία στοχεύουμε σε βιολογικά δεδομένα εν τέλει. Αυτό είναι που μα δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για αργότερα και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να μιλήσουμε ω και για το τέλο τη ζωή του ανθρώπου όταν έχουμε προβλήματα παθολογικά, αλτσχάιμερ, πιθανόν προβλήματα με τη μνήμη. Πολλά, πολλά, διαφορετικά. Αυτά ξεκινάνε ήδη από την αρχή. Είναι το αποτύπωμα το εξελικτικό το οποίο κουβαλάμε. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Προσπαθούμε να το αναπτύξουμε μέσα από αυτά τα μοντέλα. Μπαίνουμε μέσα στις τάξεις, μπαίνουμε μέσα στις κοινωνίες και προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες. Το έχουμε καταλάβει ως επιστήμονες και αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι η μουσική και ο ήχος γενικότερα ξεκινάει ήδη πριν τη γέννησή μας. Πρέπει ως μεγαλύτεροι πρακτικά να ξεκινήσουμε να βοηθάμε τα βρέφη να μπαίνουν σε αυτόν τον όμορφο κόσμο, να μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν μέσα από αυτόν τον κόσμο, να μάθουν το τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τους ήχους και τη μουσική, γιατί τελικά αυτό που είναι η μουσική πάνω απ' όλα είναι η διαχείριση των ήχων και μια συμπόρευση, θα μπορούσα να πω, μέσα στην κοινωνία, να μπορούμε να δημιουργούμε, να συναισθανόμαστε αυτό το οποίο πραγματικά μια κοινωνία μπορεί να κάνει ω επόμενο επίπεδο, να προχωρήσει παρακάτω. Ο ήχο μα δίνει αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να δωρήσουμε αυτό το δώρο που μα έχει δώσει η φύση από την αρχή, να προσπαθήσουμε κάθε στιγμή να το κάνουμε πρακτικά, να μπαίνουμε στη διαδικασία να βοηθάμε τα παιδιά να εξελίσσονται μέσω των ήχων και όσο μπορούμε και εμεί οι ίδιοι ω μεγάλοι να μπαίνουμε σε αυτό το κόσμο ακόμα περισσότερο. Γιατί βοηθάμε το κοινωνικό σύνολο, βοηθάμε, αν θέλετε, την οικονομία μα, βοηθάμε όλα αυτά που μα εκφράζουν. Γιατί η μουσική είμαστε εμεί, ο ήχο είμαστε εμεί, δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη φύση από τη μουσική. Όλοι είμαστε μουσική. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτά δεν τα λέει η επιστήμη, τα λέει η ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.